Αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα εξακολουθεί να προκαλεί η δικαστική προσφυγή γονέα σε βάρος διευθύντρια σχολείου στα Χανιά. Ο γονέας που αρνείται να υποβάλλεται το παιδί του σε self-test δεν στρέφεται εναντίον της υπουργού είτε του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά της διευθύντριας, η οποία καλείται να τηρήσει τις οδηγίες του υπουργείου, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται απόλυτα παράδοξο από την τοπική ΕΛΜΕ. Τακτική, η οποία στην πραγματικότητα βγάζει τα παιδιά εκτός σχολείου με επιχειρήματα ανορθολογικά και αντεπιστημονικά. Παρά το σάλο που έχει ξεσπάσει, το ζήτημα παραμένει άλυτο, καθώς η συμμετοχή του παιδιού στα μαθήματα δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων. Καταλαβαίνετε ότι για εμάς τους εκπαιδευτικούς, το να λέμε σε ένα παιδί να φύγει από το σχολείο είναι ό,τι χειρότερο. Δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, όμως, έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε την υγεία των παιδιών, διότι είμαστε και υπόλογοι απέναντι στους υπόλοιπους γονείς, οι οποίοι πιθανά να κινηθούν εναντίον μας εάν δεν προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών τους. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το αλαλούμ που επικρατεί για την προμήθεια των self-test. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία με μαθητές, καθηγητές και υπαλληλικό προσωπικό να πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό αποτέλεσμα. Η πλατφόρμα για την προμήθεια των τεστ θα κλείσει το απόγευμα του Σαββάτου, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο πρόεδρος των φαρμακοποιών του Ηρακλείου. Το Σάββατο θα λειτουργεί η πλατφόρμα μέχρι και το απόγευμα. Mm-hmm. Μετά θα κλείσει και την Κυριακή επίσης θα είναι κλειστή η πλατφόρμα χορήγησης. Επομένως δεν θα υπάρχει δυνατότητα και πάλι θα κάνω μια παράκληση στους συμπολίτες μας να μην πηγαίνουν στα εφημερεύοντα φαρμακεία της Κυριακής και του Σαββάτου, γιατί δεν θα εξυπηρετηθούν. Την ίδια στιγμή όμως η πλατφόρμα δεν δίνει τη δυνατότητα προμήθεια self-test στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, με συνέπεια την ταλαιπωρία των εργαζομένων αλλά και αθέμητο συνωστισμό έξω από τα φαρμακεία. Μια σύγχυση σε πολύ κόσμο και ειδικά στους δημόσιους υπαλλήλους και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι είχαν την εντύπωση ότι και αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουν να πάρουν ένα δωρεάν self-test. Το σύστημα αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπει κάτι τέτοιο.